Ανάσα αποτελεί η παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το κτηματολόγιο. Είχαν κατακλείσει το κτηματολόγιο και δεν προλάβαινε ο κόσμος να ελέγξει τα ακίνητά του. Έγιναν πάρα πολλές αγωγές το τελευταίο χρονικό διάστημα, τώρα τις τελευταίες 2 εβδομάδες, και φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία ότι θα είναι και πάρα πολλές οι αγωγές οι οποίες θα κατατεθούν. Που σημαίνει ότι υπήρχε πραγματικό πρόβλημα. Δεν ήταν κάποιες φωνές δικές μας διαμαρτυρίες, ήταν ένα πρόβλημα το οποίο το είχαμε εντοπίσει και πραγματικά θα λυτρώσει εντός εισαγωγικών, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να κάνουν αγωγές θα οπωσδήποτε μπαίνουν σε μια διαδικασία. Αλλά εάν είχαν οριστικοποιηθεί εγγραφές, θα ήταν απίστευτες οι δικαστικές περιπέτειες που θα αντιμετώπιζαν. Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής και αποτελεί δικαίωση για τους εκπροσώπους φορέων που με παρεμβάσεις τους ζητούσαν επίμονα να υπάρξει περιθώριο διορθώσεων για όσους δεν κατάφεραν να δηλώσουν τα ακίνητά τους. Όλοι τώρα που πήραν παράταση πρέπει να πάνε να ελέγξουν, πρέπει να σπεύσουν να ελέγξουν, περιμένουν τελευταία στιγμή, γιατί και τελευταία στιγμή πάλι μπορεί να μην προλάβουν. Δηλαδή, αν πάει κάποιος να ελέγξει, αν είναι σωστά δηλωμένο το ακίνητό του το Δεκέμβριο, πιθανόν να μην προλάβει αν έχει βρει μια αταξία να το διορθώσει. Πρέπει από τώρα να σπεύσουν όλοι, να δουν αν είναι σωστά τα ακίνητά τους δηλωμένα στο κτηματολόγιο, για να προβούν τις απαραίτητες ενέργειες. Είναι πολλοίς κόσμος που επειδή πληρώνει φόρο, πληρώνει ένφια, το δηλώνει στο Ε9, νομίζει ότι είναι όλα ωραία. Αλλά εκεί δεν τον ενδιαφέρει το δημόσιο. Φόρου εισπράττει. Όσο το ό,τι του δηλώνει, δεν το ελέγχει αν είναι δικό σου ή όχι, αρκεί να πληρώνει το φόρο για αυτό που δηλώνει. Γι' αυτό να μην επαναπαυθούν και να τα ελέγξουν, μην φτάσουν, γιατί είναι πολύ δύσκολο, δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Από την Πάτρα είχαν καταθέσει σχετικό αίτημα σύσσωμοι φορείς. Εμπορικός Σύλλογος, δικηγόροι, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και επιμελητήρια ζητούσαν να υπάρξει διευκόλυνση για τους πολίτες.